Γεια σας, το σημερινό βίντεο όπως έχετε δει και από τον τίτλο θα είναι ένα haul με τα πράγματα που πήρα από Γερμανία. Σας έχω ήδη δείξει τι πήρα από Primark, αλλά επειδή πήρα από διάφορα μέρη είπα να τα βάλω και σε ένα haul όλα μαζί. Εάν δεν έχετε δει το βίντεο με το Primark θα το αφήσω κάπου εδώ κάτω, θα υπάρχει link για να μπορέσετε να το δείτε, γιατί σας δείχνω όλα όσα πήρα από το Primark εκτός από ένα πράγμα το οποίο ίσως να είναι και στο top 3 που θα βρίσκεται σε αυτό το haul, γιατί το βρήκα μετά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Έχω εδώ πέρα μια σακουλίτσα η οποία λέει I love ham. Όπως λέμε Hamburg, όχι ham, το κίνημα. Και θα ξεκινήσω πρώτα με αυτά εδώ τα chopsticks, τα οποία τα πήρα αρχικά γιατί αγόρασα νούντλς και έτρωγα, γιατί στο hostel δεν μπορούσα να μαγειρέψω. Αλλά επειδή είναι 10 και δεν λέω μετά τι να τα κάνω, τι να τα κάνω, έτυχε την επόμενη μέρα, την ίδια δεν θυμάμαι, να δώσω ένα προφίλ που ακολουθώ στο Instagram που φτιάχνει πράγματα με πυλό και ζωγραφίζει. Είχε φτιάξει chopsticks ζωγραφισμένα και είχε κολλήσει πράγματα πάνω με πυλό και λέω, α, μια τέλεια ιδέα για να φτιάξει chopsticks. Οπότε θα φτιάξω chopsticks και θα τα έχω στο μαγαζί. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορούν να πληθούν από ένα σημείο και πάνω, αλλά δεν πειράζει, θα πλένεις από κάτω με αγάπη και φροντίδα, γιατί θα είναι κάτι χειροποίητο. Έχουν ένα μαγαζί το οποίο λέγεται Μούλα και εμένα μου θυμίζει λίγο το στυλ που είναι μαγαζιά από το Honda Center, που έχουν καλλιτικά, έχουν και κάποια τρόφιμα, έχουν και κάποια παιχνίδια, γενικά έχουν τα πάντα. Ειλικρινά έχουν τα πάντα στα Μούλερ. Εγώ πήρα διάφορα είδη περιποίησης και τέτοια. Πήρα επίσης αυτό εδώ το οποίο είναι έλαιο για χαλάρωση. Λέει πάνω Digital Detox Bath. Εκεί είχε ένα γατούλι που κάνει μπάνιο στην πανιέρα. Και άλλα άλατα τα οποία έχουν άρωμα βανίλιας και έχουν αυτήν εδώ την πινιάτα μονόκερο πάνω. Ναι, άλατα για το μπάνιο είναι και αυτά. Τελευταίο σοκουλάκι με άλατα είναι αυτό, εντάξει, είχε υπέροχη συσκευασία. Κυρίως γι' αυτό το πήρα. Ωραίο άρωμα έχει και αυτό, δεν μπορώ κάπως να το περιγράψω. Φρεσκάδα και αυτό μυρίζει. Και λέει ότι έχει και γκλίτερ μέσα. Τέλειο. Και έχει μια νεραϊδούλα. Και έχει λωτό και κάτι ακόμα το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά ναι. Έχουν και τα DM που λογικά τα ξέρετε αν έχετε βγει εξωτερικό. Και υπάρχουν και σε χώρες όπως Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, πέρα από την Γερμανία δηλαδή υπάρχουν τα DM. Και πήρα και από εκεί μερικά πραγματάκια. Έχει stand της Essence, φυσικά η Essence είναι γερμανική, τη βρίσκεις γενικά πολύ εύκολα. Και πήρα αυτά τα δύο, πάτζ για τα μάτια, τα οποία είναι αυτά που βάζεις έτσι εδώ πέρα για αναζωγόνηση τέλος πάντων κτλ. Και πήρα και αυτή τη μάσκαρα που είναι καινούργια της Essence, η Lash Princess, αλλά η καινούργια version, οπότε λέγεται Call Me Queen. Και είναι με πλαστικό βουρτσάκι, ενώ έχω την εντύπωση ότι οι Lash Princess είναι όλες με τρίχινο. Δεν είμαι και σίγουρη, δεν τις έχω δοκιμάσει όλες. Και είναι πολύ εύκαμπτο, αρκετά υγρή φόρμουλα και δεν ξέρω τι πρέπει να το μυρίσω. Μυρίζει σαν μάσκαρα. Την πρώτη φορά δεν τρελάθηκα, αλλά μου συμβαίνει συχνά. Μάσκαρες οι οποίες είναι αυτή η υγρή σύσταση με σιλικόνης βουρτσάκι δεν με τρελαίνουν την πρώτη φορά γιατί είναι πολύ υγρές, αλλά μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γίνονται όλο και καλύτερες και είναι πάρα πολύ ωραία για μήκος και για μήκος κυρίως. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε σαν μάσκαρα, αν θέλετε μήκος και κάπως διαχωρισμό, όχι κάτι τρελό να φαίνονται πάρα πολύ πυκνές, αλλά δίνει πολύ ωραίο μήκος στις λογαρίδες. Αυτά τα δύο που είναι μάσκα προσώπου και αυτά που είναι μάσκα για τα χείλια, αυτά που είναι έτσι τα χείλια, έτσι μοιάζουν με αυτά που βάζουμε στα μάτια αλλά σε σχήμα χειλιών. Τώρα, σας είπα ότι ξαναπήγα Primark γιατί ήθελε κάτι η αδερφή μου και πήγα να της το πάρω, αλλά βρήκα και 2-3 πραγματάκια για μένα. Το ένα είναι για το σπίτι, βασικά για τις ντουλάπες, που το βάζεις, το κρεμάς μέσα στις ντουλάπες για να μυρίζουν, να μυρίζουν τα ρούχα. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα, όχι κουτάκι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, containers, πώς λέγονται. Πώς λέγεται αυτό, ούτε δοχείο. Πώς λέγεται, δεν ξέρω. 2,5 ευρώ και έχει αυτό το πολύ ωραίο rose gold χρώμα. Τώρα, μάλλον στο μαγαζί θα καταλήξει, γιατί στο δωμάτιό μου δεν ξέρω που θα το βάλω. Αλλά σκεφτόμουν ότι μάλλον στο μαγαζί, στη βιτρίνα θα μπορούσε να μπει με κάποια πραγματάκια
που έχω πάρει για τη διακόσμηση της βιτρίνας. Θα μπορούσε να μπει αυτό και μια κούπα ή ένα κερί, κάτι. Γιατί έχει και αυτό το ωραίο το φθινοπωρινό πορτοκαλό καφέ χρώμα. Και το τέλειο πράγμα που βρήκα στα Primark και δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσω να αντισταθώ. Εάν είστε στην ηλικία μου και εάν είχατε στην τηλεόρασή σας Nickelodeon από πολύ παλιά και όχι όταν το φέρανε μετά, αλλά παλιά παλιά, όταν είχε πρωτοβγεί ο Bob Σουγκαράκης, τόσο παλιά, σίγουρα βλέπατε αυτά εδώ! Αν είστε λοιπόν και εσείς ένα 90s girl ή boy, whatever you wanna be. Εντάξει. Έχει την Ελίζα και την αδερφή της, την οποία τη λέγανε Ντέπι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η μαμά η Ντέπι. Του λέγανε Ντέμπορα. Ντέπι. Πάντως, η Ελίζα που μιλούσε με τα ζώα. Εντάξει, ήταν το όνειρό μου να μπορώ να μιλάω με τα ζώα. Συνέβη κάτι καταπληκτικό. Και τώρα μπορώ να μιλάω με τα ζώα. Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Θα ψάξω το επεισόδιο να τα βρω. Αλλά πόσο ωραίο είναι αυτό. Αυτό το μπλουζάκι είναι πιτζάμα. Και έχει και το σετάκι του, το οποίο είναι αυτό εδώ το shorts. Του οποίου αυτά εδώ για κάποιο λόγο είναι πιο μακριά από το σορτσάκι. Περισσεύουν από κάτω. Και έχει και τέλειο συνδυασμό χρωμάτων, δηλαδή ήταν super τέλειο και έχει τα κοριτσάκια εδώ πέρα πάνω ολόκληρα. Έχει αυτή που ήταν με τα σκέιτ. Έχει την Αντζέλικα και το άλλο το κοριτσάκι από τους Μπόμπιρες και έχει και αυτή που ήταν, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, αλλά και αυτό το έβλεπα. Όχι όσο έβλεπα την Ελίζα την έλειωνα, εντάξει ήταν τέλειο. Αυτό εντάξει θα το φορώ και έξω. Εγώ σίγουρα θα το φορούσα έξω. Κυρίως γι' αυτό το πήρα, αλλά ναι, είναι πιτζάμα. Αν μου βλέπατε με αυτό έξω και ένα ωραίο τζινάκι, δεν θα μου λέγατε έβλεπες κι εσύ αυτά, ναι. Βέβαια, το παράπονο μου είναι ότι δεν έχει πάνω το Ginger. Από το ημερολόγιο της Ginger λεγότανε. Θα μπορούσε να λείπει ένα από τα μωρά ή αυτή, δεν ξέρω. Και να έχουν τη Ginger πάνω. Πήρα επίσης αυτά εδώ τα σοκολατάκια, τα Lindt, τα οποία αν τα έχετε δοκιμάσει, ξέρετε πόσο υπέροχα είναι. Αυτό εδώ που δείχνω στην εικόνα είναι όντως μέσα τόσο υγρή η σοκολάτα, έχει την τέλεια υφή. Έχει τέλεια υφή και πάρα πολύ ωραία γεύση η σοκολάτα τους. Και τα πήρα γιατί τρελαίνει την αδερφή μου. Πήρα αυτό το puzzle, το οποίο έχει 1000 κομμάτια, είναι Pokemon. Και έκανε 11 ευρώ. What? Ναι, και θέλω να το φτιάξω για να το βάλω στο μαγαζί. Σε ένα... Η κάμερα υπερζεστάθηκε, οπότε δεν θυμάμαι που είχα μείνει. Πάμε να συνεχίσουμε με τα άλλα πραγματάκια που έχω εδώ. Το πρώτο μου κόμικ, το οποίο είναι από Comic Store και είναι και σε συσκευασία. Τα-τα-τα-τα! Είναι Doctor Who και έχει τον David Erban. Καλά, εννοείται ότι θα το ανοίξω για να το διαβάσω, δεν έχω τέτοια θέματα. Και είναι το νούμερο 1. Έκανε 6 ευρώ νομίζω, παρότι επάνω λέει 4, αλλά επειδή είναι προφανώς συλλεκτικό να το πω. Όχι και πολύ συλλεκτικό, εντάξει 6 ευρώ έκανε. Αλλά ναι, δεν είναι στην αρχική του τιμή πια. Α, υπέροχο! Είναι αγαπημένος μου Doctor. Θα στολίσει το σημείο που έχω όλα τα πράγματα Doctor Who. Και επίσης αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο το βρήκα πάλι στο ίδιο Comic Store. Είχε πάρα πολλά μάγκα, δεν πήρα κανένα. Κρατήθηκα. Ήθελα βασικά το Kamisama Kiss να το βρω επιτέλους σε μάγκα. Το είχα βρει κάποια στιγμή όταν πρώτο είχα δει το άνιμε. Είχα βρει κάποια τεύχη στα public και δεν τα πήρα γιατί δεν είχα λεφτά. Ήμουν πολύ μικρούλα και δεν το πήρα. Και τώρα ρώτησα σε 3 μαγαζιά στη Γερμανία, Βερολίνο και Αμβούργο, και δεν το έχει κανείς. Και λένε κάτι ότι θα βγει μια καινούργια έκδοση, καινούργια επεισόδια, καινούργια τεύχη. Δεν πολύ κατάλαβα. Αφού συνεννοηθήκαμε κιόλας, καλά ήτανε. Πήρα αυτό το βιβλίο το οποίο είναι για να μάθεις χιραγκάνα, αλλά επειδή είναι στα γερμανικά, εγώ μαζί με τη χιραγκάνα θα μάθω και μερικές γερμανικές λέξεις. 2-1, νοικοκυρεμένα. Ωραία. Και είναι αυτό εδώ.
βιβλιαράκι, το οποίο εντάξει είναι και πανέμορφο το σχέδιό του. Και λέει Hiragana schreiben lernen. Οπότε μαθαίνει να γράφει Hiragana, αλλά επειδή χρησιμοποιεί λέξει για να σου μάθει να τα γράφει, έχει α πούμε το χ, το οποίο είναι σαν χαμογελάκι και λέει χ, χ, και είναι το γράμμα χ. Λέει α πούμε εδώ πέρα Himitsu. Πρέπει να ξέρει τι λέξει αυτέ τα Ιαπωνέζικα και να τι αντιστοιχίζει, αλλά για να στα μάθει. Έχει την Ιαπωνέζικη λέξη, έχει πως γράφεται στη χιραγκάνα kanji και έχει και τη γερμανική. Οπότε ταυτόχρονα θα μαθαίνω δύο γλώσσες, χρησιμοποιώντας το Google Translate για να βλέπω τι σημαίνουν οι γερμανικές, εκτός από αυτές που ξέρω, που είναι ελάχιστες. Τέλειο. Γενικά έχω προσπαθήσει πολλές φορές να μάθω τη χιραγκάνα. Είχα και ένα φίλο που έμενε ένα διάστημα στην Ελλάδα και μέναμε μαζί και μου είχε μάθει πως να γράφω την... το πινακάκι που γράφουν τα γράμματα για να εξασκούμε. Τα περισσότερα τα ξέρω, αλλά όταν είναι σε μία λέξη και μερικά μοιάζουν και είμαι λίγο πιστεύω ότι αυτό θα με βοηθήσει. Γιατί σου λέει κιόλας με τι σειρά να τα γράψεις, οπότε μετά το χέρι σου μαθαίνει αυτή τη σειρά και δεν αυτοσχεδιάζεις κάθε φορά. Anyway, θα το δοκιμάσω και ελπίζω να με βοηθήσει, γιατί θέλω φουλ να μάθω Ιαπωνέζικα και νομίζω είναι μια καλή αρχή, γιατί με το Duolingo δυσκολεύομαι. Από ένα άλλο comic store πήρα αυτό εδώ το manga που είναι Death Note και είναι το 2, αλλά το καλύτερο όλο είναι ότι με το που το άνοιξα είδα τον L να λέει έχει πει L. Είναι στα γερμανικά. Δεν βρίσκω τη σελίδα τώρα. Κυρίως το πήρα πρώτον γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο L και δεύτερον γιατί με βοηθάει full να μαθαίνω να τα σχεδιάζω και επειδή τα χρησιμοποιώ στη δουλειά μου τα σχέδια από μάγκα και είναι πιο εύκολο να έχεις ένα βιβλίο και να ζωγραφίζεις από δίπλα από το να έχεις τον υπολογιστή και να είσαι κάπως έτσι. Και αυτό πρακτικό είναι, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο πρακτικό και έχει πάρα πολλές πόδες που δεν θα βρεις με μία αναζήτηση στο Google. Κάτι μόνο 4€, γιατί ήταν, είχε μία προσφορά και είχε με τυχαία τεύχη διαλεγμένα και πήρα αυτό και άνοιξα τη σελίδα και είδα ότι είναι ο Ελ έτσι και λέει είμαι ο Ελ. Άλλο ένα πραγματάκι, αν είμαι πραγματάκι, είναι αυτή εδώ η τράπουλα, η οποία είναι Ναρούτο και θέλω να την δώσω, να την κάνω σαν δώρο για το μαγαζί μου. Δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι κάποιο giveaway ή από κάποιον που θα κάνει κάποια αγορά και θα είναι ας πούμε ο 10ος πελάτης ή θα κάνει πάνω ποσό και πάνω και θα πάρει δώρο αυτή την τράπουλα. Κάτι τέτοιο θα παίξει πάντως, δεν είναι για μένα. Είναι για δώρο για κάποιο πελάτη. Πήρα δύο καρποστάλ, ένα για το σπίτι, για μένα και την αδερφή μου και ένα για τη φίλη μου την Ελευθερία. Είναι από το Βερολίνο και τα δύο. Θα πάμε στην τελευταία τσάντα με πράγματα από Γερμανία, τα οποία είναι κυρίως σνακ, ξένα. Όχι απαραίτητα γερμανικά, αλλά ξένα. Τα άρρωσε βλέπω που θες και εσύ σνακ. Και θα ξεκινήσω με κάτι που μετά νιώσα φουλ, αλλά το έκανα γιατί φοβόμουν ότι δεν θα μου δεχτούν τη βαλίτσα. Εν τέλει δεν μας τις κοίταξαν καν. Πήρα... Έπρεπε να πάρω κάτι από τα duty free και ή θα έπαιρνα Pringles με 4€, που θα μπορούσα να πάρω Pringles με 4€, αλλά σκεφτόμουν, προσπαθούσα να σκεφτώ ποια είναι η καλύτερη λύση. Να δώσω 4€ για να πάρω Pringles τα οποία μπορείς να τα βρεις στο σούπερ μάρκετ με 2, ή να πάρω 3 μήλικα και να τις δώσω σαν δώρο. Αυτή όχι, γιατί κάποιος τη δάγκωσε και έσκησε τη σκηνή και να τις δώσω σαν δώρα. Και πήρα αυτές τις 3 μήλικα. Εν τέλει και μετά νιώσα έπρεπε να πάω να πάρω έστω τα Pringles και σε έκαναν 4€. Έδωσα 12€ για αυτές τις 3. Είναι βέβαια γιγάντια σοκολάτες, ok, αλλά 4€ η μία. Και η βλακία είναι ότι επειδή ήθελα έτσι κι αλλιώς να πάρω κάποια ξένα σνακ, είχα πάρει αυτήν εδώ. Μια μήλικα ωραία, επειδή είναι γερμανική η μήλικα. Πήρα εννοείται σνακ και για τα γατουλίνια, αυτά τα Felix, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε εδώ, είναι με γάλα ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο πρέπει να λέει πάνω και τρελαίνονται με τα Felix. Ξέρω ότι δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα, γενικά η τροφή τους προτιμώ να είναι πολύ συγκεκριμένες επιλογές για να τρώνε υγιεινά γιατί θέλουν να είναι υγιείς, αλλά όταν πρόκειται για σνακ τρελαίνονται για τα Felix, οπότε τους πήρα αυτό εδώ το σοκολάκι. Πήρα εννοείται και σε ασιατικό μαγαζί για να πάρω μερικά πραγματάκια
Κάποια από αυτά, επειδή ήταν χυμή και αναψυκτικά και τέτοια, τα ήπιαμε με τη συγκατοικό μου όσο ήμουν στη Γερμανία. Γιατί δεν θα μπορούσα να κουβαλήσω πίσω προφανώς. Πήρα όμως αυτά εδώ τα δύο, τα οποία είναι πόκι και αυτά εδώ είναι με αυτά που κάνουν στο στόμα. Θα δοκιμάσω τώρα μαζί σας να δούμε πώς είναι. Αυτά είναι με απλή σοκολάτα. Για κάποιο λόγο έχει ένα καπέλο από πάρτι γενεθλίων, δεν ξέρω τι γιορτάζουμε. Ωραίο είναι. Κάποιος εδώ μέσα θέλει να φάει υλικό ενώ δεν κάνει. Πάμε να δοκιμάσουμε και αυτά για τα οποία εντάξει είναι το τι. Ανυπομονούσα να το δοκιμάσω, αλλά κρατήθηκα. Έχει τρία μέσα. Έχει τρία μέσα. Είναι πολύ νόστιμο. Το κάνω. Πήρα δύο συσκευασίες με noodles. Αυτά είναι spicy sin ramyun noodle. Τέλος πάντων, ήθελα να δοκιμάσω spicy, όχι τα πολύ spicy, τα οποία συνήθως τα βρίσκεις και μόνο σε γεύσεις κρεατικές. Αλλά ναι, αυτά είναι vegetarian. Είναι το πακετάκι με τα noodles μέσα και τα σακουλάκια με τα... με τα καυτερά. Και το άλλο που πήρα είναι το Japanese Classic και είναι από την μάρκα Oyakata. Από αυτά που τα ανοίγεις, ρίχνεις μέσα το ζεστό νερό, τα αφήνεις λίγη ώρα και μετά το τρως από εδώ μέσα. Και από snack τελειώνουμε με αυτά τα δύο. Είναι ωραίο, τα λεπτά, με γεύση ροδάκινο. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν τα έχουμε νομίζω κιόλας εδώ στην Ελλάδα ή τουλάχιστον σε μαγαζιά που έχω πάει εγώ δεν τα έχω βρει. Δεν καταλαβαίνω. Α, ναι, υπερητή συσκευασία λίγο, αλλά ναι. Έχουμε άπειρα λίγο άρωμα. Είναι λίγο σαν να έχεις ένα Όρεο και ένα ποτήρι με χυμό ροδάκινο και να τα πίνεις και να τρως ταυτόχρονα. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Αυτά που έχουμε εδώ που είναι με την κρέμα κανονικά ή με φράουλα, τι είναι, είναι πολύ πιο ωραία. Και πήρα και αυτές τις καραμελίτσες για να τις βάζω σε παραγγελίες, σε κουτάκια όταν κάνει κάποιος παραγγελία και το τη στέλνω και δεν είναι από αυτούς που έρχονται στο μαγαζί, αλλά κάνει παραγγελία online. Να βάζω μέσα μια καραμελίτσα, οι οποίες είναι Sumiko Gurasi Hayakawa Milk Powder Candy. Και έχει αυτή την τέλεια συσκευασία και οι συσκευασίες μέσα έχουν τέτοια σιδιάκια πάνω. Εντάξει, μην δείτε. Και το τελευταίο που ήθελα να σας δείξω, το οποίο δεν είναι αγορά, αλλά μου το έδωσε η συγκατοικός μου που πήγα για αυτήν στο Αμβούργο για να τη δω. Και επειδή είναι και συγγενής μου από το Αμβούργο, η γιαγιά μου και εκείνη η μεριά τέλος πάντων της οικογένειας, ήθελα έτσι και έδωσε χρόνια να πάω Αμβούργο και επειδή η συγκατοικός μου μένει εκεί, πήγα να τη δω και μου έδωσε αυτή την τσάντα που λέει Hamburg και έχει το Αμβούργο πάνω. Ναι, δεν την αγόρασα, αλλά μου την έδωσε όταν έφυγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήθελα να πάρω μια τέτοια τσάντα και κάτι που να είναι σαν σουβενίρ από το Αμβούργο και αυτό ήταν το τέλειο. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Ήταν ένα ό,τι να είναι haul με τα πάντα μέσα. Αλλά τώρα θέλω νερό, γιατί έφαγα πολύ γλυκό. Πείτε μου τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι εάν δεν έχετε κάνει. Ακολουθήστε με στα social media που θα βρείτε από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας! Όταν είχε πρώτο βγει. Οπότε θα φτιάξω το πίξ. Πήγα. Είναι. Ginger, 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 ginger.